Και εδώ τώρα το θρυλικό μπαλκονάκι μας. Μην το κοιτάτε μωρέ τώρα πως είναι έτσι. Γιατί τώρα το κοιτάτε έτσι με λύπηση. Αυτό ήταν θρυλικό μπαλκόνι. Θρυλικό μπαλκονάκι. Όταν το φτιάξαμε ήταν το καλύτερο του χωριού. Διότι ήταν όμορφο, με σκέπασμα το οποίο ήταν διαφανές. Και εδώ την αράζαμε συνέχεια, ή πάνω στο μπαλκόνι ή κάτω στην αυλίτσα που είχε εδώ το σπίτι μας. Είναι το σπίτι από τη πίσω πλευρά. Πόσα βράδια πέρασα σε αυτό το μπαλκόνι και χάζευα και μέτραγα τα αστέρια. Διότι αφού δεν υπήρχε ρεύμα, ξέρετε το ρεύμα ήρθε όταν εγώ ήμουνα τρίτη γυμνασίου. Μέχρι τότε το χωριό δεν είχε ούτε δρόμο, δεν έρχονταν αυτοκίνητο. Ούτε ρεύμα. Όλα γινόταν όπως παλιά. Και μην πείτε πώς γινόταν, ειδικά οι νεότεροι. Ζούσατε χωρίς ρεύμα, χωρίς τηλεόραση, χωρίς τάμπλετ, χωρίς υπολογιστή, χωρίς κινητό τηλέφωνο. Ναι ρε, εσύ ζούσαμε. Και ζούσαμε πιο υπέροχα τότε. Γιατί βρισκόμασταν όλοι μαζί, κουβεντιάζαμε αστεία, κουβέντες, σοφίες, πειράγματα, παιχνίδια. Ενώ τώρα σκλαβωθήκαμε ο καθένας στο τηλέφωνό του, στο τάμπλετ του, στην απομόνωσή του. Ει, το μαζί έχει χαρά. Το μαζί, μωρέ, έχει χαρά. Και το μαζί τότε το ζούσαμε. Δουλεύαμε, παιδευόμασταν, αλλά ήμασταν και μαζί όλοι. Και όταν αρρώστηνε κάποιος στο χωριό, η γιαγιά μου πρώτη-πρώτη μάζευε τον κόσμο μαζί με τον παπά και τον πρόεδρο και δουλεύανε γι' αυτόν. Ο παππούς δεν πείραζε αν δεν μπορούσε να μαζέψει τα χωράφια του. Τα μάζευαν οι υπόλοιποι γι' αυτόν. Τα φρούτα του, τα ξύλα του, το σπίτι που ήθελε να αλλάξει στέγη. Όλο το χωριό μαζί. Γιατί το μαζί τότε ήταν όντως μαζί. Και εδώ ήταν ο στάβλος με τις κατσίκες, τα προβατάκια, με τις κοτούλες, με τα κουνέλια. Η ζωή μας ήταν. Η ζωή μας ήταν εδώ. Αυτά τα κατσικάκια, τα κουνελάκια, όταν γεννούσαν, τρελαινόμουν.